Now the story of UEFA Euro 2004 and the most unlikely triumph in major tournament history. Georgios Karagounis and Antonis Nikopolidis both played leading roles in a Greek team that defied all the odds in Portugal. Το πώς ξεκινήσαμε, πώς πήγαμε, ποιες ήταν οι ιδέες μας. Θυμάμαι εγώ τότε που λέγανε ότι εντάξει, είχαμε και το παρελθόν βέβαια, το οποίο δεν ήταν και το καλό. Πώς θα μαζέψετε, πώς θα έρθετε. Εσύ, ναι, τι αλλά... αυτό δεν θυμάσαι. Αυτό θυμάμαι. Βέβαια, εντάξει, πάρα πολλά πηγαίναμε να το χαρούμε, όπως λέγαμε όλοι, γιατί για μας ήταν πρωτόγνωρη η εμπειρία. Δηλαδή, όλη η αυτοσυγκέντρωση ήταν στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν είχαμε ούτε βλέψεις, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο, ούτε τίποτα. Ήταν η πρεμιέρα και ξέραμε ότι πρέπει να έχει άγχος. Ότι τον γκολ που βάζεις, ναι, πολύ γρήγορα μας ξεάγχωσε. Ναι. Και μας δώσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πάντα υπήρχαν μεγάλες εθνικές ομάδες και μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι αυτό που ίσως έλειπε ήταν ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει και ο άνθρωπος που θα δημιουργήσει έτσι την ομάδα για να φτάσουμε στην επιτυχία. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Ότο Ρεχάγκελ. Αυτή η νίκη και όπως είδες και στο επόμενο παιχνίδι που ήταν το πιο δύσκολο πιστεύω παιχνίδι στο γκρουπ. Εσύ το θυμάσαι και πιο έντονα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά είχαμε πολύ μεγάλη πίεση. Και με τις αποκρούσεις που έκανες, κατάφερες να κρατήσουμε το 1-1 έως το τέλος. Όταν παίζαμε μια ομάδα που δεν είχε να χάσει τίποτα, είχε αποκλειστεί. Πιστεύω στο τέλος δικαιότατα περάσαμε. Νομίζω ότι αισθανόμασταν ήδη επιτυχημένοι. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, περνώντας στην επόμενη φάση και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Γαλλία του Ζιντάν. Κάτι προσφέρει στον κόσμο. Πάντως, από θέμα τακτικής, η αντιμετώπιση του Ζιντάν με το man-to-man, το οποίο ουσιαστικά είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε πρόβλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι εμείς κάναμε το καλύτερο παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι αυτό, πλέον είχαμε την πεποίθηση, είχαμε και την... το πιστεύω πλέον ότι, ναι, ξέρεις, εδώ που φτάσαμε, μπορούμε να φτάσουμε στον τελικό. Παρόλο και να πάρουμε τελικό. Παίξαμε με την Τσεχία. Παρόλο που παίξαμε με την Τσεχία. Που ήταν στο τουρνουά μέσα, η πιο φορμαρισμένη ομάδα, μπορούμε να πούμε. Από γιατί είχε κάνει και 4-4. Πιστεύεις ότι έπαιξε... Η μοναδική ομάδα. Ήταν μια πολύ καλά ισορροπημένη ομάδα σε όλες τις γραμμές, αλλά λίγα εμείς θα κρατήσουμε, λέω, το 0. Μήπως πώς θα βάλουμε τον γκολ μπροστά. Και τελικά ήρθαμε στη στατική φάση. Στο τέλος. Στο τέλος. Πάλι με τέλος. Την Πορτογαλία, όπως μας είχε γράψει και ο διευθυντής του ξενοδοχείου στο πρώτο. Να παίξουμε τελικό Ελλάδα-Πορτογαλία, έλεγε ναι. ο διευθυντής του ξενοδοχείου και εμείς γελάγαμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο άγχος και την πίεση την είχαν οι παίχτες της Πορτογαλίας. Έτσι, έβλεπε στα πρόσωπά τους ότι το άγχος, την πίεση, τους έβλεπες να αναπνέουν με δυσκολία και αυτό το έβλεπες και αυτό πήγες να εκμεταλλευτείς.
Δεν μπορούσαμε να πάμε να παίξουμε και το κληρωτικό ποδόσφαιρο. Σωστά. Θα παίζουμε με τον τρόπο που φτάσαμε μέχρι εκεί και με τον τρόπο που αντιπροσωπεύει το στυλ μας και αυτά που μας έλεγε ο προπονητής. Δεν νομίζω ακόμα και ο πιο δύσπιστος στο τέλος να μην παραδέχτηκε την πανάξια κατάκτηση. Και η νίκη μας, Αντώνη, είναι ότι έχει αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν άλλο λόγο. Ότι τους θεωρητικά όλους μικρότερους αντιπάλους τους κάναμε να πιστέψουν. Στα επόμενα Euro. Όλοι μας αναφέρουν ως παράδειγμα. Λένε μέσα τους, η Ελλάδα το έκανε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Αυτό είναι ένα κέρδος γενικότερα της επιτυχίας μας. Αυτό, βέβαια.